κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολάου Αλαβάνε. Είστε καλά? Καλησπέρα και σας, κύριε Κουφόπουλε. Μια χαρά και βεβαίως και στους ακροατές που μας ακούν. Έχει δυσκολίες αυτός ο προεκλογικός αγώνας? Κοιτάξτε, όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές, πολύ περισσότερο με τα συμφωνία του ΚΚΕ, δίνουμε τη μάχη μέσα σε δύσκολες συνθήκες, τις οποίες έχουν φέρει οι κυβερνήσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΛ, αλλά και οι προηγούμενες, που εδώ και 10 περίπου χρόνια έχουν βάλει το λαό μας στις περιπέτειες των μνημονίων και των τακισμένων δικαιωμάτων. Άρα από εκεί, κατά την άποψή μας, ξεκινάει η δυσκολία αυτού του προεκλογικού αγώνα. Είστε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχετε ένα δυναμισμό στον λόγο, έχετε γυρίσει αρκετά μέρη της Αθήνας και της υπόλοιπης χώρας. Είναι δύσκολη αυτή η προεκλογική περίοδο, δύσκολη γιατί πρέπει να ταξιδέψετε παντού? Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα ατομικά ο κάθε υποψήφιος δεν μπορεί να ταξιδέψει παντού, αλλά εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι. Γιατί ακριβώς επειδή τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης δεν απαρτίζονται από ανθρώπους ξένους στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι όλοι όσοι βρισκόμαστε εκεί, μας έχει επιλέξει το κόμμα. Άνθρωποι από κάθε τομέα της κοινωνικής πολιτικής ζωής, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, φοιτητές, σπουδαστές, ανθρώποι των τεχνών, επιστήμονες, ανθρώποι που προέρχονται από τις ενόπλες δυνάμεις, με όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι είμαστε ενταγμένοι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στα σωματεία, στα συνδικάτα, στις ενώσεις, στους μαζικούς φορείς. Άρα ήδη εδώ και αρκετό καιρό παλεύουμε μέσα στους χώρους, εκεί όπου είναι ο καθένας, με μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τις σύγχρονες ανάγκες από το 2019 να εκτοχυρούμε. Δηλαδή έχετε το δικό σας κόσμο, ο οποίος σας γνωρίζει και μπορείτε να βασιστείτε πάνω σε αυτό για να μιλήσετε και σε άλλο κόσμο. Όχι τόσο με αυτή την έννοια, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ δεν εμφανίζεται τώρα ξαφνικά σαν αλεξίπτωτο μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στις γειτονιές. Υπάρχει όλο το προηγούμενο διάστημα με μεγάλη δραστηριότητα, η οποία, αν θέλετε, έχει φέρει και θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι αλήθεια, ότι στις γειτονιές υπάρχει πολύ σημαντική δουλειά από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Βέβαια, αλλά να θυμίσω ότι, για παράδειγμα, τον περασμένο μήνα, τον Απρίλιο, ήταν οι φοιτητικές εκλογές. Η παράταξη, η οποία στηρίζει η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και άλλοι ριζοσπάστες αγωνιστές πάνω σπουδαστικοί από εμάς, σταθερά έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση πανελλαδικά και έχει αύξηση μεγάλη σε ψήφους και φέτος. Να θυμίσω ότι είχαμε σοβαρές κατακτήσεις στην περίοδο της κρίσης για εργασιακούς χώρους, όπου οι κομμουνιστές και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έχουν ισχυρή παρέμβαση, και στην Κόσκο, στην Ασπίδιο Επισκευαστική Ζώνη, στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που γίνονται στην Αθήνα, όπου εκεί κόντρα στη βαρύ χειμώνια των μνημονίων υπογράφηκαν συλλογικές συμβάσεις αυξήσεις μισθού από 5-15%. Και αυτό, αν θέλετε, αποτελεί και ένα, θα πω, ένα πρώτο επίπεδο, το οποίο ο λαός μπορεί να δει πως η ισχυροποίηση του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης δίνει αποτελέσματα, κορυφώνει τους αγώνες, τη διεκδικήση, δημιουργεί προϋποθέσεις, αν θέλετε, για να έχουμε συνεχόμενα τέτοιου είδους θετικά μέτρα και κατακτήσεις. Πάντα μέτρα τα οποία τα έχουμε προτείνει και στην Βουλή όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Εσείς είστε και στην Επιτροπή Διεθνών... Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Σας απασχολούν πολύ, σας ανησυχούν πολύ οι εξελίξεις στην Βαλκανική και στο Αιγαίο? Μας απασχολούν πάρα πολύ οι εξελίξεις. Ιδιαίτερα γιατί... Μετά τη συμφωνία και με την γειτονική χώρα, με τη Φιρόμ και τη νέα ονομασία της Βορείου Μακεδονίας. Είναι πολυδιάστατα. Είναι πολυδιάστατες οι εξελίξεις και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τις διαβάσουμε. Γιατί από τη μία έχουμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που παίζει αυτό το χαρτί του λεγόμενου γεωπολιτικού Μέντεσε, που της έχει αναθέσει η πρεσβεία των ΗΠΑ. Αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία στηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η Χρυσή Αυγή, που είναι μέσα σε αυτόν τον δρόμο, οι οποίοι θεωρούν ότι η ένταση της αντιπαράθεσης, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία στο Αιγαίο, αποτελεί μια ευκαιρία για τη χώρα μας
να αναδειχθεί και στο προνομιακό εταίρο αυτού των δυνάμεων. Και από την άλλη, καλλιεργείται και ένας εφησυχασμός. Δείτε για παράδειγμα αυτές τις συνέντευξεις του Πρωθυπουργού τηλεοπτικό κανάλι, όπου έλεγε ότι το γεγονός ότι κινείται η Τουρκία, κινεί το διοκτρύπανό της εκεί που το κινεί σήμερα, είναι μια ντρούφια. Είναι μια ντρούφια εξόριξη. Στην πραγματικότητα δηλαδή, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει το γεγονός ότι τι γίνεται τώρα. Η Τουρκία θέλει να κατοχυρώσει δικαιώματα εξόριξης, γεώτρησης, σε σημεία που δεν είναι μέσα στα δικά της νερά, ας το πούμε έτσι. Βρίσκονται είτε μέσα στην ελληνική αόρση, στην Κυπριακή, και αυτό μπορεί να πυροδοτήσει την κατάσταση. Και αν πυροδοτήσει την κατάσταση, ο ελληνικός λαός έχει να χάσει απόλυτα. Γιατί θα δει, όντας στην πρώτη γραμμή, θα είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το βάρος. Αλλά και ακόμα και αν δεν έχει πυροδότηση και οξύ τη κατάσταση σήμερα, και πάμε σε μια συμφωνία αντίστοιχη με αυτή που έγινε στη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας, συν τους κηδεμόνες μέσα στο τελείο εισαγωγικά, όπως δεν των ισχυρών δυνάμεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΠΑΝΑΤΟ κτλ. Δηλαδή των δύο χωρών θα φορτωθούν το κόστος πάλι των εξορίξεων, χωρίς να δουν κάποια ελάχνηση το αποτέλεσμα αυτών. Γιατί τα μεγάλα κέρδη θα πάνε στους μονοπωλιακούς ομίλους της Ελλάδας, της Τουρκίας, της Κύπρου, αλλά και των Αμερικάνων, των Ευρωπαίων. Ξέρετε, εκεί εξάλλου η τράπουλα προσπαθούν να τη μοιράσουν μεταξύ της μεγάλης μονοπωλιακής εταιρείας του πλαίσιου ενέργεια. Τελείωσαν και αυτές που στην Ελλάδα κλείσανε το 2018 με καθαρά κέρδη έως 40%, σύμφωνα με τα δημοσίευμα. Ναι, ναι. Δύσκολη κατάσταση, αντιλαμβανόμαστε. Είναι δύσκολη, αλλά εμείς νομίζω από την πλευρά μας πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει τρόπος να λυθούν αυτά τα προβλήματα με αμοιβές, ισότιμες σχέσεις. Μικροφωνίζουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα με αμοιβές και με αμοιβές επωφελών συμφωνίες. Ναι. Τα πλαίσια ενός διαφορετικού τρόπου διαχείρισης, όπου δεν θα μπαίνει στο επίκεντρο το καπιταλιστικό κέρδος και το κέρδος των μονοπωλίων. Και η συμφωνία των Πρεσπών θα μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό προϋποθέτει πραγματικά την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, την εξουσία στα χέρια του ελληνικού λαού και αντίστοιχα και του τουρκικού λαού και κύριε, του λαού. Κύριε Αλαβάνο, ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς μικροφωνίζει, η σύνδεσή μας δεν είναι καλή και πρέπει εδώ να σας αποχαιρετήσουμε.